Σίγουρα δεν μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα. Δεν νομίζω όμως ότι κάναμε ένα κακό παιχνίδι. Mm-hmm. Σταθήκαμε, πιστεύω, άτυχοι. Αν έμπαινε τον γκολ στο πέναλτι, θα ήταν τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά στο ποδόσφαιρο όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Δεν πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Πρέπει να σταθούμε σε ότι πρέπει να βρούμε λύσεις περισσότερες για να ανοίξουμε την άμυνα του Ατρομήτου στο επόμενο παιχνίδι. Ήσασταν προετοιμασμένοι να βρείτε ένα τόσο συμπαγή αντίπαλο σήμερα στο Βικελίδης? Σίγουρα, είχαμε μελετήσει τις αδυναμίες τους. Βέβαια, είναι καλή ομάδα, άσχετα το που βρίσκονται τώρα σε εισαγωγικά σε ντεφορμάρισμα. Από εκεί και πέρα όμως έχουν ποιοτικούς παίχτες που μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Το είδαμε και σήμερα, αλλά πρέπει να σταθούμε στα δικά μας λάθη και στα δικά μας δυνατά σημεία για να εντοπίσουμε τα δικά τους λάθη και να ευχοπλίσουμε την επίθεσή μας. Τώρα την επίθεση και γενικά το όλο το παιχνίδι μας. Τώρα αυτό το 0-0, πώς το αντιμετωπίζει ο Άρης? Δηλαδή θα πρέπει να πάει να το χτυπήσει το παιχνίδι εκεί, να περιμένει? Χάνει πλέον το τίτλο του φαβορί σε αυτό το ζευγάρι? Πιστεύω ότι το θετικό για μας είναι ότι δεν δεχτήκαμε γκολ. Από εκεί και πέρα πιστεύω όλο το θέμα είναι θέμα προπονητή. Ο προπονητής θα μας δώσει την κατεύθυνση πώς θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι. Πάντως είναι πολύ θετικό για μας κάτι το οποίο δεν δεχτήκαμε γκολ. Και το παιχνίδι στην Τρίπολη μέσα σε λίγες ώρες. Είναι και η κούραση, η μετακίνηση και εκτός έδρας παιχνίδι που ο Άρης θέλει σίγουρα βαθμούς. Σίγουρα. Είναι πολύ γρήγορα το παιχνίδι με την Τρίπολη. Είναι και αυτή μια καλή ομάδα. Έχει βελτιωθεί άσχετα με το βαθμολογικό πίνακα. Από εκεί και πέρα πρέπει να δουλέψουμε εμείς στα δυνατά μας σημεία και στα δυνατά της Τρίπολης για να κάνουμε το παιχνίδι μας και αυτό που μας αρμόζει.